Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Δημήτρη Παπαστεργίου, Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, φίλε Γρηγόρη, Δήμαρχε Βούρα Βάλιος Βουλιαγμένης, που σήμερα φιλοξενείται αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω με τη σειρά μου εδώ στην Αττική και στο φιλόξενο Δήμο του Δήμου των Τριών Β', όπου σήμερα, όπως είπα, διεξάγεται μια πολύ σημαντική συζήτηση. Τα ζητήματα που βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησής μας αφορούν το μέλλον μας. Από την πορεία της επίλυσής τους εξαρτάται όλη η αυτοδιοίκηση, η οικονομική πορεία των Δήμων, αλλά τελικά εξαρτάται και η ζωή των ίδιων των πολιτών μας. Αν γίνει επιτέλους πράξη ο αναγκαίος εξυγχρονισμός και η θεσμική λειτουργία του κράτους, ας γίνει πράξη η αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αυτοδιοικητικών, ενός θεσμού που βρίσκεται ψηλά όσον αφορά την άποψη του κάθε πολίτη, όμως χρειάζεται αναβάθμιση στην επιτελικότητα του κράτους. Και αυτό μπορώ να το πω μετά από 20 χρόνια ενασχόλησής μου με την αυτοδιοίκηση, είτε ως δημοτικός σύμβουλος, είτε ως δήμαρχος σε 3 θητείες στο Μαρούσι, είτε ως πρόεδρος της ΚΕΔΕ και σήμερα ως περιφερειάρχης. Θεωρώ ότι οι 2 βαθμοί αυτοδιοίκησης, πρώτος και δεύτερος βαθμός, κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό να βρίσκονται σε μια διαρκή, συνεχή, ουσιαστική σχέση ενωτική και να είμαστε αποτελεσματικοί και χρήσιμοι στους πολίτες μας. Σήμερα εδώ στην Αττική, στο Δήμο Τριών Β', χτυπά η καρδιά της αυτοδιοίκησης. Και είμαι σίγουρος ότι στη σκιά ενός πολέμου που πραγματικά συγκλονίζει όλους μας, νομίζω δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει συγκλονιστεί από αυτήν την μάχη που δίνεται δίπλα στη δική μας χώρα, μέσα από μία αύξηση των πάντων σε μια ενεργειακή κρίση στην καρδιά μιας πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, θα έλεγε κανείς, πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα πρέπει να απαντήσουμε όλοι μαζί. Κεντρική διοίκηση, κυβέρνηση, πρώτος και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης. Χρειάζεται ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Και είμαι σίγουρος, κύριε Υπουργέ, γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί, ότι είναι μέσα στο σχέδιό σας, είναι μέσα στις δικές σας απόψεις και εύχομαι σήμερα, πραγματικά το εννοώ, να φύγουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, περιφέρειες, δήμοι, κεντρική κυβέρνηση, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, όχι με λαϊκισμό, αλλά και βεβαίως με πράξεις οι οποίες θα είναι πράξεις ουσίας και βεβαίως αλλαγής αυτών που ζούμε σήμερα. Καλά αποτελέσματα, κύριε Πρόεδρε, πραγματικά συγκινούμε που σήμερα βρίσκομαι σε αυτή την όμορφη οικογένεια της αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ πολύ.